Παιδάκια, γεια σας. Θέλετε να κάνουμε και πάλι παρέα μαζί? Να πούμε μια όμορφη ιστορία, ύμνους, ποιματάκια? Ναι. Ακούστε λοιπόν φρόνημα και με προσοχή. Αυτή τη φορά, παιδάκια, θα μιλήσουμε για ένα μωράκι. Ναι, ένα όμορφο μωράκι, που φυσικά μεγάλωσε και έγινε ένας σπουδαίος άντρας, γιατί αγαπούσε και υπάκουε το Θεό. Μα ας πούμε την ιστορία από την αρχή και με τη σειρά της. Κάποτε λοιπόν, παιδιά, στα χρόνια τα παλιά, τότε που στην Αίγυπτο κυβερνούσαν οι Φαραώ, ο λαός Ισραήλ δεν είχε ακόμα δική του χώρα και έμενε εκεί. Ήταν λαός πρικισμένος από το Θεό με πολλές χάρες, γιατί ο γενάρχης τους, ο Αβραάμ, πίστευε πολύ στο Θεό και τον υπάκουε πάντα. Έτσι, για χάρη του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε το λαό αυτό και του έδωσε ξυπνάδα, δύναμη, ενεργητικότητα. Ενώ λοιπόν όταν πρωτοπήγαν στην Αίγυπτο ήσαν λιγότερο από 100 Ισραηλίτες, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν τόσοι πολλοί που ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Φαραώ δηλαδή, ανησύχησε πάρα πολύ και αποφάσισε να καλέσει όλους τους άρχοντές του στο παλάτι. Άρχοντες της Αιγύπτου, σας κάλεσα εδώ για να σας μιλήσω για ένα σοβαρό θέμα. Όπως ξέρετε, η χώρα μας έχει γεμίσει από αυτούς τους καταραμένους τους Ισραηλίτες. Κάποτε ήταν πολύ λίγοι, αλλά τώρα γεμίσαν όλη την Αίγυπτο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πιο δυνατοί από εμάς, πιο ενεργητικοί. Αν έτσι πάει το πράγμα, σε λίγο θα κινδυνεύουμε από αυτούς. Και καθόλου παράξενο αν γίνει πόλεμος, να συμμαχίσουν τους εχθρούς μας και να πολεμήσουν εναντίον μας. Προτού λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε την αύξησή τους. Νομίζω πως έχουμε όφελος από αυτούς τους Εβραίους, βασιλιά, γιατί μας καλλιεργούν τα χωράφια μας και κάνουν όλες τις βαριές δουλειές αυτοί. Δεν πρέπει λοιπόν να τους λιγοστέψουμε. Όχι. Εγώ φρονώ ότι έχει δίκιο ο βασιλιάς μας. Και πιστεύω πως αν τους βάλουμε πιο βαριές δουλειές να κάνουν, θα εξασθενήσουν και έτσι δεν θα πληθαίνουν. Ναι, έτσι είναι. Σας δίνω λοιπόν διαταγή να τους βάλετε σε βαριές δουλειές. Να κουβαλάνε πέτρες και λάσπη από το πρωί ως το βράδυ. Βάλτε τους να κτίσουν πόλεις. Μεγάλες πόλεις να αποθηκεύουμε τα λάφυρά μας. Βάλτε τους να σηκώνουν βάρια σήκωτα και μην τους αφήνετε να παίρνουν ανάσα ούτε στιγμή. Βάλτε στρατιώτες να τους επιβλέπουν και στην ανάγκη να χρησιμοποιούν και το καμουτσίκι τους. Έτσι θέλει αυτή η καταραμένη φάρα. Να δείτε τότε πως πολλοί από αυτούς θα λυγίσουν. Δεν θα αντέξουν. Θα πεθάνουν. Και όσοι απομείνουν δεν θα έχουν δύναμη πια. Με τον καιρό θα λιγοστέψουν και δεν θα έχουμε πια κανένα κίνδυνο. Στις διαταγές σου, βασιλιά μας, θα κάνουμε όπως μας είπες. Μπράβο, έτσι σας θέλω. Πηγαίνετε λοιπόν τώρα και μην ξεχάσετε τίποτα από όσα σας είπα να κάνετε. Μάλιστα. Η διαταγή του βασιλιά εκτελέστηκε ακριβώς από τους άρχοντες και έτσι οι καημένοι Ισραηλίτες υπέφεραν πολύ. Όλη μέρα έπρεπε να φτιάχνουν ένα είδος τούβλα που τα έλεγαν πλίνθους και που τα έκαναν από πυλό που έπαιρναν από τον Νείλο, το μεγάλο ποτάμι της Αιγύπτου, και αφού το ανακάτωναν με άχυρα, τάψιναν στον καυτερό ήλιο. Με αυτά έκτιζαν τις μεγάλες αποθήκες του Φαραώ. Ακόμη έπρεπε να οργώνουν και να καλλιεργούν χωράφια και να κάνουν όλες τις βαριές δουλειές κάτω από το φοβερό μαστίγιο που αλίπητα έπεφτε στην πλάτη τους.
Έτσι, με την κούραση και το ξύλο, ταλαιπωριόταν πάρα πολύ. Κανένας από τους Αιγύπτιους δεν τους λυπόταν, ούτε τους έκανε παρέα. Παρ' όλα αυτά όμως, παιδιά μου, οι οικογένειες των Εβραίων, αντί να λιγοστεύουν, κατά ένα παράξενο τρόπο αυξάνονταν περισσότερο. Αυτό φυσικά ανησύχησε το Φαραώ και έτσι μέσα στην κακιά ψυχή του σκέφτηκε κάτι πολύ πιο φοβερό να κάνει στους Ισραηλίτες. Άρχοντες της Αιγύπτου, όλο αυτό τον καιρό τι κάνατε με τις διαταγές που σας έδωσα? Ό,τι μας πρόσταξες, βασιλιά μου. Βάλαμε τους Εβραίους σε βαριές δουλειές. Τους βασανίζαμε. Τους κάναμε μαρτύριο τη ζωή τους. Δουλεύουν ασταμάτητα, χωρίς να σηκώνουν κεφάλι. Μέσα στις λάσπες, στα νερά, στον καυτερό ήλιο, μέχρι και πόλεις ολόκληρες έκτισαν, βασιλιά μου. Τα ξέρω όλα αυτά. Μα τι έγινε? Όσο δουλεύουν, τόσο πιο πολύ δυναμώνουν. Δεν αφανίζεται η καταραμένη ράτσα τους. Λένε πως δεν θα αφανιστούν ποτέ, γιατί τους έχει ευλογήσει ο Θεός τους. Ανοησίες. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός τους? Λοιπόν, ακούστε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει παρά αυτός. Κάθε αρσενικό παιδί που θα γεννιέται από αυτούς, να το ρίχνετε στον ήλιο και να το πνίγετε. Τα θηλυκά αφήστε τα. Θα μας χρειαστούν για σκλάβες. Για να δούμε τότε τι θα κάνει ο Θεός τους. Σκληρή είναι αυτή η διαταγή, βασιλιά μου. Αυτή είναι και απαιτώ να εκτελεστεί αμέσως. Βάλτε στρατιώτες να κατασκοπεύουν τα σπίτια των Εβραίων. Όπου ακούν μωρά, αν είναι αγόρια, να τα πετάνε στον ήλο. Ακούσατε? Εμπρός. Τώρα πηγαίνετε. Φοβερό ήταν αυτό, αλήθεια, για τους Ισραηλίτες. Δεν τους έφτανε η ταλαιπωρία, το ξύλο και η κούρασή τους? Τώρα θα τους άρπαζαν οι άσπλαχνοι στρατιώτες των Αιγυπτίων τα τρυφερά τους βλαστεράκια μέσα από την αγκαλιά τους για να τα πνίξουν στον ήλιο. Στις φοβερές λοιπόν αυτές μέρες, παιδιά, μέσα στο λαό Ισραήλ υπήρχε και μια οικογένεια από τη φυλή του Λεβί. Τον πατέρα τον έλεγαν Αμράμ, τη μητέρα Ιωχαβέδ και τα δυο μεγάλα παιδάκια τους, Μαριάμ και Αρών. Τότε λοιπόν έτυχε η Ιωχαβέδ να φέρει στον κόσμο ένα όμορφο αγοράκι. Για σκεφτείτε, παιδιά, τι χαρά θα έκαναν τα αδελφάκια του, ε! Έτσι δεν γίνεται όταν μέσα σε μια οικογένεια ο Θεός χαρίζει ένα παιδάκι? Η Μαριάμ λοιπόν, μόλις είδε το μωράκι τους, είπε στη μητέρα της: «Αχ, μητερούλα, τι όμορφο που είναι το μωράκι μας, πολύ το αγαπώ. Όμως σκέφτομαι αυτούς τους κακούς στρατιώτες που θα μας το πάρουν να το πνίξουν στο ποτάμι». «Μαμά, αγαπώ να μεγαλώσει το μωρός και να παίζω μαζί του. Μην αφήσουμε αυτούς τους κακούς να το πνίξουν». Η καημένη μάνα Ιωχαβέδ, μέσα στη μεγάλη της θλίψη, έκανε προσευχή στο Θεό. «Ω Κύριε του ουρανού και της γης, βλέπεις την θλίψη μας. Εσύ μας χάρισες αυτό το γλυκό βρεφουλάκι. Προστάτεψε το, Κύριε, από τα χέρια των σκληρών Αιγυπτίων. Δείξε μας τι να κάνουμε ώστε να σωθεί το παιδάκι μας». «Γυναίκα, θα το κρύψουμε όσο μπορούμε καλύτερα και θα το αφήσουμε στα χέρια του μεγαλοδύναμου Θεού. Και εσείς, παιδάκια μου, προσέξτε, μη σας ξεφύγει η κουβέντα για το μωρό μας μπροστά σε αυτούς τους σκληρόκαρδους στρατιώτες». «Ναι, πατερούλη, και όταν κάνει πως γκρινιάζει ή κλαίει, θα του παίζουμε για να μην το ακούσουν οι στρατιώτες». Έτσι λοιπόν μεγάλωνε το μωράκι μέσα στα χάδια και την αγάπη των δικών του. Όταν όμως το μωράκι έγινε 3 μηνών, δυνάμωσε και το κλάμα του έγινε πιο δυνατό. Κάποια μέρα λοιπόν άρχισε να κλαίει δυνατά. «Μαμά, το μωρό μας κλαίει πάλι. Πάρ' το στην αγκαλιά σου να σταματήσει».
Σώπα, καρδούλα μου. Ω, 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 έλα, σώπα, μην κλαις. Μαμά, δύο Αιγύπτιοι στρατιώτες παίρνουν απ' έξω. Τι θα κάνουμε, αν τα ακούσουν χαθήκαμε. Ναι, παιδί μου, χαθήκαμε όλοι μας, όχι μόνο το μωρό. Και τι θα κάνουμε, μη μου πεις πως θα πετάξουμε το μωράκι μας στον ήλο. Όχι βέβαια, κοριτσάκι μου, θα το εμπιστευτούμε στο Θεό. Να τη σκέφτηκα, θα φτιάξουμε ένα καλαθάκι. Αύριο πρωί-πρωί θα πάμε στο ποτάμι να κόψουμε μερικά βούρλα. Πράγματι λοιπόν, αφού μάζεψαν αρκετά βούρλα από το ποτάμι, έφτιαξε η μητέρα ένα όμορφο καλαθάκι, τόσο μεγάλο όσο να χωράει μέσα το μωράκι. Ύστερα το άλυψε καλά-καλά με πίσα για να μην μπαίνει μέσα νερό και το όστρωσε με μαλακές κουβερτούλες και σεντονάκια. Τι όμορφο που το έφτιαξες, Μανούλα! Ένα σωστό κρεβατάκι για το μωρό μας έγινε. Και αυτό το σκέπασμα, τι το θέλεις, γιατί το έφτιαξες, μαμά? Τώρα θα σου πω. Άκουσε, κορούλα μου, αύριο είναι η μέρα που η κόρη του Φαραώ θα κατεβεί στο ποτάμι. Θέλω λοιπόν, πριν πάει εκείνη, να βάλουμε το καλαθάκι αυτό με το μωρό μας στην άκρη του ποταμού. Πιστεύω πως ο Θεός που ακούει τις προσευχές μας κάτι θα κάνει. Εξάλλου, και η πριγκίπισσα φαίνεται να είναι καλόκαρδη. Και όταν κλείσεις, Μανούλα, το καλαθάκι, από πού θα παίρνει αέρα το μωράκι μας? Να, από εδώ. Δεν βλέπεις αυτές τις τρύπες που άφησα? Μην ανησυχείς, μόνο κάνε ό,τι θα σου πω. Αφού βάλουμε το μωράκι μας στην ακροποταμιά, μέσα στο καλαθάκι του, εσύ θα κρυφτείς πίσω από τις καλαμιές για να δεις τι θα απογίνει. Βλέπεις, εγώ δεν μπορώ να μείνω, γιατί θα καταλάβουν ότι είναι δικό μου και... Καλά, Μανούλα, κατάλαβα. Θα κάνω όπως μου πες. Εγώ θα προσέχω το μωράκι μας. Τα ξημερώματα λοιπόν πήγαν με πολλή προφύλαξη σε ένα μέρος του ποταμού όπου ήταν ρηχό και τα νερά δεν κυλούσαν ορμητικά. Σχημάτιζαν μια λιμνούλα. Εκεί άφησαν το καλαθάκι με το πολύτιμο περιεχόμενό του. Θεέ μου, σώσε το παιδάκι μου και προστάτεψέ το. Στα χέρια σου το εμπιστεύομαι. Εσύ, κορούλα μου, όπως είπαμε, να το προσέχεις πίσω από τις καλαμιές, έτσι? Ναι, ναι, Μανούλα. Δεν θα αφήσει ο Θεός το παιδάκι μας να του κάνει κακό. Έτσι δεν είναι? Το πιστεύω, παιδί μου. Δεν πέρασε πολλή ώρα και σε λίγο να, έφτασε η κόρη του Φαραώ μαζί με τις δούλες της για να κάνει το μπάνιο της στον ήλιο. Μα ξαφνικά... Τι είναι αυτό το καλαθάκι στην ακροποταμιά? Για φέρτε το μου. Κυρά μου, να, στο φέρα. Άνοιξε το. Α, ένα μωράκι. Τι γλυκό που είναι. Μην κλαις, χρυσό μου. Μη, έλα να σε πάρω αγκαλίτσα. Σώπα, σώπα. Το βρόπουλο θα είναι το δίχως άλλο. Έλα, σώπα. Σώπα, σ' αγαπάω. Δεν θα σ' αφήσω. Θα σε πάρω στο παλάτι του πατέρα μου. Σώπα, μωρό μου, σώπα. Θα πεινάει και κλαίει έτσι.
Βασιλοπούλα μου, θα ήθελες μια γυναίκα να θυλάζει το μωράκι? Και βέβαια, κοριτσάκι μου. Και μάλιστα γρήγορα, γιατί φαίνεται πως πεινάει το καημένο. Πειράζει, είναι ευραία? Όχι, δεν πειράζει. Αρκεί να είναι καλή και να μου το προσέχει. Εξάλλου και αυτό ευρεόπουλο πρέπει να είναι. Η Μαριάμ με λαχτάρα έτρεξε στο σπίτι της να πει τα χαρούμενα νέα στη μαμά της. Μητέρα, μητέρα, η Βασιλοπούλα βρήκε το παιδί μας. Έλα, έλα μανούλα μου, πρέπει να σε πάω γρήγορα. Έλα σου λέω, πάμε. Αχ, μητερούλα μου, τι χαρά που έχω! Να, κοίτα με τη σοργή το κρατά! Ω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ! Βασίλισσά μου, σου φέρα τη γυναίκα για το μωρό. Στις διαταγές σου, βασιλοπούλα μου. Άκουσε, καλή μου γυναίκα. Θα ήθελα να πάρεις αυτό το παιδάκι στο σπίτι σου να το θυλάζεις. Όπως θέλεις, μεγαλειοτάτη. Να μου το προσέχεις όμως, μην τυχόν και πάθει τίποτα. Να το φροντίζεις σαν να ήταν δικό σου. Μάλιστα, κυρά μου, θα το περιποιέμαι. Θα σε πληρώσω καλά για το κόπο σου. Θα το κρατήσεις μέχρι να μεγαλώσει. Ύστερα θα μου το φέρεις στο παλάτι και θα το υιοθετήσω. Θα το κάνω παιδί μου. Πάρ' το τώρα. Ναι, βασιλοπούλα μου, όπως μου είπες και καλύτερα θα κάνω. Στο καλό, λοιπόν. Γεια σου. Α, το όνομά του θα είναι Μωυσής, γιατί το πήρα μέσα από το νερό. Έτσι, παιδιά, η Ιωχαβέδ με απερίγραπτη χαρά και λαχτάρα πήρε στην αγκαλιά της το χαριτωμένο αγοράκι της, που χωρίς φόβο πια και ακόμα με την προστασία της βασίλισσας, το μεγάλωνε μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Τι χαρά που είχαν, αλήθεια, όλοι. Η Μαριάμ το έπαιζε και του τραγουδούσε. Και ο μικρός Αρών έκανε σχέδια πώς θα έπαιζε με το μικρό του αδελφάκι όταν μεγάλωνε. Με τι θαυμαστό αλήθεια τρόπο ο Θεός έσωσε το μικρό αυτό αγοράκι από το θάνατο. Βέβαια, βοήθησε σε αυτό η πίστη της μητέρας και του πατέρα στο Θεό. Και ακόμη η προσεκτική Μαριάμ που έκανε ό,τι ακριβώς της είχε πει η μαμά της. Μα πάνω απ' όλους ο Θεός προστάτεψε και έσωσε το μωράκι, όπως το ίδιο κάνει για κάθε αγοράκι και κοριτσάκι που αγαπά τον Χριστό και τον εμπιστεύεται. Ο καιρός όμως περνούσε και σιγά σιγά το μωράκι ο Μωυσής έγινε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ήρθε η ώρα που έπρεπε η μητέρα του να το παραδώσει στη βασιλοπούλα που το είχε υιοθετήσει. Έτσι μια μέρα η Ιωχαβέδ είπε στον άντρα της: Αμράμ, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το αγοράκι μας στην κόρη του Φαραώ. Δεν σου κρύβω πως με θλίψει θα το κάνω αυτό, γιατί θα μου λείψει πολύ το αγαπημένο μου αγοράκι. Μα βαθιά στην καρδιά μου φωλιάζει μια κρυφή χαρά. Αμράμ, κάτι μου λέει πως αυτό το παιδί δεν σώθηκε τυχαία από το θάνατο. Ούτε τυχαία το αγάπησε η βασίλισσα και το έκανε γιο της. Μου φαίνεται πως η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον πατριάρχη μας Αβραάμ, πως ο λαός που θα έβγαινε από αυτόν, αφού θα γινόταν δούλος για 400 χρόνια, θα ελευθερωνόταν μετά, μου φαίνεται, Αμράμ, πως θα εκπληρωθεί με αυτό το παιδί. Ο γιος μας ο Μωυσής θα είναι ο ελευθερωτής. Ίσως η Ιωχαβέδ να είναι κι έτσι. Κοντεύουν τα 400 χρόνια που ο λαός μας είναι σκλαβωμένος. Ο Θεός να το σκεπάζει μες στο παλάτι που θα πάει και να του θυμίζει όλα αυτά που τον διδάξαμε και ιδιαίτερα εσύ. Ναι, Αμράμ. Ο Θεός των πατέρων μας ας το βοηθήσει να μην ξεχάσει ποτέ ότι είναι Εβραίος και ακόμα να μην ξεχάσει τον Θεό του. Τελικά η Ιωχαβέδ, παιδιά, πήρε το Μωυσή και αφού τον φίλησε γλυκά,
και του θύμισε για τελευταία φορά ότι δεν θα έπρεπε μέσα στα πλούτη και στις τιμές του παλατιού να ξεχάσει το λαό του και πιο πολύ τον αληθινό Θεό, τον πήγε στην θετή μητέρα του, την κόρη του Φαραώ. Ο καιρός περνούσε και ο Μωυσής μεγάλωνε μέσα στο παλάτι σαν σωστό αρχοντόπουλο. Ήτανε, βλέπετε τώρα, εγγόνι του Φαραώ. Σαν μεγάλωσε λίγο ακόμη, άρχισε να μαθαίνει τη σοφία των Αιγυπτίων. Είχε σπουδαίους και σοφούς δασκάλους κοντά του που τον μάθαιναν το κάθετι. Ποτέ όμως, παιδιά, δεν ξέχασε αυτά που είχε μάθει από μικρός κοντά στην πραγματική μητέρα του. Πάντα θυμόταν το Θεό του και ότι δεν ήταν Αιγύπτιος, αλλά ότι τα αδέλφια του ήταν οι Εβραίοι που τόσο τους βασάνιζαν οι Αιγύπτιοι. Έτσι λοιπόν μια μέρα σκέφτηκε. Ας πάω στη Γεσέν, στη γη των πατέρων μου, να δω τα αδέλφια μου από κοντά. Ω Θεέ μου, πότε θα έρθει η ώρα να τα δω λευτερωμένα. Μα σαν βρέθηκε ανάμεσά τους παιδιά και είδε τι τραβούσαν και πώς βασανίζονταν, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Ξαφνικά βλέπει ένα Αιγύπτιο να δίνει άγριες καμουτσιές σε ένα Εβραίο που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του από το φόρτωμα. Το μυαλό του θόλωσε και χωρίς να σκεφτεί όρμησε και χτύπησε τον Αιγύπτιο τόσο πολύ που τον σκότωσε. Την άλλη μέρα, καθώς πάλι είχε βγει να δει τα αδέλφια του, βλέπει δύο Εβραίους που τσακώνονταν. Τότε είπε σε αυτόν που έφταιγε. Γιατί χτυπάς τον αδελφό σου? Εσύ τι ανακατώνεσαι? Σε βάλε κανείς δικαστή? Μήπως θέλεις να σκοτώσεις και εμένα όπως εχθές τον Αιγύπτιο? Ποτέ δεν περίμενα τέτοια λόγια από τα αδέρφια μου. Νόμιζα πως τα καταλάβαιναν ότι ο Θεός θέλει να με χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία τους. Πρέπει να φύγω. Να φύγω γρήγορα. Γιατί σίγουρα θα το μάθε και ο Φαραώ. Πράγματι, ο Φαραώ το είχε μάθει και μάλιστα είχε δώσει εντολή να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Αλλά ο Μωυσής πρόλαβε και έφυγε από την Αίγυπτο και έτσι σώθηκε. Καθώς λοιπόν βάδιζε μέσα στην καυτή έρημο της γης Μαδιάμ, είδε ένα πηγάδι. Α, να, ένα πηγάδι. Ας πάω να πιω λίγο νερό και να ξαποστάσω λιγάκι. Εδώ στο νήσιο αυτού του δέντρου, ας ξεκουραστώ λιγάκι. Μα τι βλέπω? Έρχονται κάτι κοπέλες με τα πρόβατά τους. Και είναι αρκετές. Μία, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά. Να γεμίσουμε τις ποτίστρες και να ποτίσουμε τα πρόβατα πριν έρθουν αυτοί οι αγρίκοι και μας πάρουν πάλι τη σειρά μας. Φύγετε από εκεί να ποτίσουμε τα πρόβατά μας.
Μα εμείς ήρθαμε πρώτες. Το νερό εμείς το τραβήξαμε για τα πρόβατά μας. Και τι μας παίρνετε τη σειρά μας? Θα αργήσουμε και ο πατέρας μας θα ανησυχεί. Ωραία, τι μας λες, κασίλα μας. Για κάτε στην άκρη. Εσείς, γιατί πειράζετε τις κοπέλες? Αφήστε τις να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτές ήρθαν πρώτες. Και ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις στη μέση? Εμάς έτσι μας αρέσει. Να αποτίσουμε πρώτοι τα πρόβατα. Το δικαστή θα μας κάνει. Όχι, αλλά σας λέω το σωστό. Δίκιο έχει ο ξένος. Ας κάνουμε όπως μας λέει. Ελάτε κορίτσια, θα αποτίσω εγώ τα πρόβατά σας. Ικανοποιημένες οι κοπέλες και χαρούμενες πήγαν στον πατέρα τους. Καλώς τες. Πώς τελειώσατε έτσι γρήγορα σήμερα? Πατέρα, μας βοήθησε κάποιος ξένος Αιγύπτιος, πολύ ευγενικός και δυνατός νέος. Έβαλε στη θέση τους τους αγρίκους βοσκούς και ακόμη μας βοήθησε ο ίδιος να ποτίσουμε τα πρόβατά μας. Και πού είναι τώρα? Πώς δεν το καλέσατε στο σπιτικό μας να τον φιλοξενήσουμε? Πηγαίνετε τώρα και πέστε του να έρθει. Καλώς όρισες, ξένε. Μπορείς να μείνεις στο σπιτικό μας όσο θέλεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω, θα ήθελα να εργάζομαι για να μείνω μαζί σας. Καλά, παιδί μου. Έχω κάτι πρόβατα που μπορείς να τα βόσκεις και έτσι θα πληρώνεις με το παραπάνω ό,τι θα τρως. Έτσι ο Μωυσής έμεινε κοντά στον Ιωθόρ που ήταν και ιερέας της γης Μαδιάμ, βόσκοντας τα πρόβατά του. Ύστερα από λίγο καιρό μάλιστα παντρεύτηκε και μια από τις κόρες του, τη Σεπφόρα. Πέρασε πολύς καιρός και ο κακός βασιλιάς της Αιγύπτου πέθανε. Ο λαός όμως Ισραήλ βρισκόταν στην ίδια κατάσταση και χειρότερη μάλιστα. Ώσπου μέσα στη θλίψη τους οι Ισραηλίτες προσευχήθηκαν στο Θεό. Ω Κύριε του ουρανού και της γης, δες το λαό σου. Δεν ανέβουμε πια στη δουλειά. Ελευθέρωσέ μας. Ω Κύριε, ελευθέρωσε το λαό σου. Σώσε μας, Κύριε. Μια μέρα λοιπόν πήρε ο Μωυσής τα πρόβατα του πεθερού του να τα βοσκήσει σε ένα μακρινό μέρος στην έρημο, ψηλά σε ένα βουνό που το έλεγαν Χορίβ. Εκεί καθώς τα έβοσκε είδε κάτι παράξενο. Πα, τι είναι αυτό? Ο θάμνος. Ο θάμνος μέσα στη φωτιά τυλιγμένος και όμως δεν καίγεται. Τι είναι αυτό? Ας πάω πιο κοντά να δω. Μωυσή, Μωυσή. Ορίστε, Κύριε. Μη πλησιάζεις εδώ. Βγάλε τα παπούτσια σου, Μωυσή, διότι ο τόπος που πατάς είναι άγιος. Εγώ είμαι ο Θεός που σου μιλάω, ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ο Μωυσής έβγαλε τα σανδάλια του, μα φοβόταν να κοιτάξει το μέρος από όπου του μιλούσε η φωνή του Θεού. Έτσι έκρυψε το πρόσωπό του. Τότε ο Κύριος του είπε:
Μωυσή, είδα την ταλαιπωρία του λαού μου που είναι στην Αίγυπτο και άκουσα τη φωνή τους εξαιτίας αυτών που υποφέρουν από τους Αιγυπτίους και κατέβηκα να τους ελευθερώσω από τα χέρια τους. Θα τους βγάλω από την Αίγυπτο και θα τους οδηγήσω σε μια καλή χώρα. Έλα, σήκω και πήγαινε στο Φαραώ και πες του να αφήσει τον λαό μου, τον Ισραήλ, να φύγει από την Αίγυπτο. Ω Κύριέ μου, ποιος είμαι εγώ για να πάω στο Φαραώ και να βγάλω τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο? Μη φοβάσαι, Μωυσή, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν βγάλεις το λαό μου από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε τον Θεό σας σε αυτό το βουνό. Κύριε, δεν θα με πιστέψουν και δεν θα ακούσουν αυτά που θα τους πω και θα μου πούν ότι δεν φάνηκε σε σένα ο Κύριος. Τι είναι αυτό που κρατάς, Μωυσή? Το ραβδί μου, Κύριε. Ρίξ' το κάτω. Τι, έγινε φίδι? Ω Θεέ μου! Πιάσε το φίδι από την ουρά του, Μωυσή. Ναι, Κύριε. Ό,τι θαύμα! Ξανά γίνε πάλι ραβδί. Όταν δείξεις αυτό το θαύμα στους Ισραηλίτες, θα πιστέψουν ότι εγώ σε έστειλα να γίνεις αρχηγός τους. Θα αναγνωρίσουν ότι μόνο ο Θεός που οι πατέρες τους λάτρευαν και αγαπούσαν μπορεί να κάνει ένα τόσο θαυμάσιο πράγμα και θα σε ακολουθήσουν έξω από τη χώρα της Αιγύπτου. Πράγματι, παιδιά, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Μωυσής, υπακούοντας τη φωνή του Θεού και με πολλή πίστη στην καρδιά του, οδήγησε το λαό του μακριά από τη σκλαβιά της Αιγύπτου για να πάει στη χώρα την όμορφη και πλούσια που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς και που την έλεγαν Χαναάν. Μακάρι, παιδιά μου, από όλη αυτή την τόσο όμορφη ιστορία του Μωυσή να καταλάβουμε όλοι ότι όποιος πιστεύει, υπακούει και προσεύχεται στον παντοδύναμο Θεό, τότε εκείνος θα τον προστατεύει από κάθε κακό και θα τον χρησιμοποιεί στα θαυμάσια σχέδιά του, που είναι να ελευθερώνονται οι άνθρωποι από τη σκλαβιά της αμαρτίας και να μπαίνουν στη χαρά της ζωής που δίνει ο Χριστός. Τώρα θα ακούσετε έναν ύμνο για το Μωυσή που θα μας ψάλουν τα παιδιά. Μες στο καλαθάκι του το μικρό Μωυσή, βάζει η μανούλα του και μια προσευχή. Βγαίνει μέσα απ' την καρδιά ο Θεός κοντά, να είναι στο παιδάκι της αυτός να το φιλά. Τη χαρά το κακό, κάθε ένα μικρό παιδί τη χαρά στην καρδιά βαθιά, με τον Χριστό να έχει στην καρδιά. Η καλή του η αδελφή που τον αγαπά, στέκει εκεί στις καλαμιές και κρυφό κοιτά. Μη συμβεί κακό, Θεέ μου φύλακε εσύ το ολόγλυκο μωρό. Τη χαρά σαν το Μωυσή, να σωθεί απ' το κακό κάθε ένα μικρό παιδί. Τη χαρά στην καρδιά βαθιά, με το Χριστό να έχει στην καρδιά. Να σωθεί
σωθεί από το κακό. Κάθε ένα μικρό παιδί τη χαρά στην καρδιά βαθιά. Το Χριστό να έχει στην καρδιά. Να και ένα όμορφο ποιηματάκι. Ακούστε το προσεκτικά για να το μάθετε κι εσείς. Τον μικρό τον Μωυσή, το όμορφο γλυκό μωράκι, έσωσε ο Θεός, παιδιά, μέσα σε ένα καλαθάκι που με προσοχή πολύ η μαμά και η αδελφή του το είχαν βάλει στο ποτάμι, το πλατή εκεί του Νείλου. Η βασίλισσα το πήρε, το έκανε παιδί δικό της και έγινε ο Μωυσής σπουδαίος στο τρανό βασίλειό της. Μέσα όμως στην καρδιά του, ο Μωυσής ένα είχε βάλει. Πώς το δύστυχο λαό του από τη σκλαβιά να βγάλει. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα, τον Μωυσή ο Θεός με θαύμα στέλνει να βγάλει το λαό του από τον κόπο και το κλάμα. Θέλω του Μωυσή την πίστη να έχω Θεέ μου στην καρδιά μου, να υπακούω σε σε Χριστέ μου, να είσαι πάντοτε κοντά μου. Ακούστε τώρα κι άλλον ένα όμορφο ύμνο. Πόσο πολύ αγαπώ τον Χριστό, τον αγαπώ, για μένα εκείνος εκεί στο σταυρό, πέθανε για να σωθώ. Η κασέτα μας εδώ τελειώνει, παιδιά. Γεια σας. Και πάλι γρήγορα θα είμαστε μαζί.